πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Κόνιτσα η τελετή ορκομοσίας της νέας Δημοτικής Αρχής του Δήμου. Σε ειδική δημόσια συνεδρίαση που έγινε στην αίθουσα διαλέξεων του Δημαρχείου Κόνιτσας, η τελετή ορκομοσίας του Δημάρχου, των Δημοτικών Συμβούλων, Προέδρων και Μελών των Κοινοτήτων του Δήμου Κόνιτσας ξεκίνησε αμέσως μετά το χαιρετισμό του απερχόμενου Δημάρχου Ανδρέα Παπασπύρου. Ακολούθησαν οι χαιρετισμοί των επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων Βασιλείου Σπανού και Δημητρίου Σδούκου. Η σημερινή ημέρα έχει ιδιαίτερη και μεγάλη σημασία, όχι μόνο γιατί ενώπιόν σας θα δώσουμε τον προβλεπόμενο όρκο ως αιρετή, ότι θα ασκήσουμε τα καθήκοντά μας συνειδητά και με συνέπεια στα πλαίσια των νόμων, στοχεύοντας στο καλό του τόπου, αλλά και να δηλώσουμε την σταθερή μας βούληση και δέσμευση ότι θα αντιμετωπίσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο ως το κορυφαίο συλλογικό όργανο. Οι εκλογές ανήκουν στο παρελθόν. Θα πρέπει όσοι δεν το έχουν συνειδητοποιήσει να το συνειδητοποιήσουν. Ο Δήμος Κόνιτσας έχει νέο δήμαρχο, τον κύριο Εξάρχου, και σε λίγες ημέρες και νέα διοίκηση. Ο κύριος Εξάρχου, όπως όλα δείχνουν, επέλεξε να μην κάνει χρήση των δυνατοτήτων του νέου θεσμικού πλαισίου σχετικά με τις συνεργασίες των παρατάξεων, καθώς δεν έγινε καμία προσπάθεια συνεννόησης, σύμπραξης και σύνδεσης δυνάμεων. Καμία προσπάθεια διαλόγου, τουλάχιστον με την παράταξη που εγώ εκπροσωπώ. Εμείς θα το ευχηθούμε καλή επιτυχία στο δύσκολο πραγματικά έργο του. Σε όποια προσπάθεια γίνει, για το καλό του τόπου θα είμαστε αρρωγοί. Αν διοικήσει με διαφάνεια και αξιοκρατία, χωρίς παραταξιακούς διαχωρισμούς, χωρίς όρους εξυπηρέτησης μικροπολιτικών συμφερόντων και πλατειακών σχέσεων, θα μας έχει δίπλα του συμπαραστάτες. Διαφορετικά, θα μας βρει δυναμικά απέναντί του, ασκώντας πάντα οικοδομητική κριτική. Ελπίζω και εύχομαι να συμβεί το πρώτο. Στον απερχόμενο Δήμαρχο, τον κύριο Παπασπύρου, παρά τις μεγάλες μας διαφωνίες, νομίζω ότι πρέπει να αναγνωριστεί η προσπάθειά του για την ανάπτυξη του τόπου και το έργο του στο βαθμό που κατάφερε να το ολοκληρώσει. Εύχομαι με την πείρα αυτών των 5 χρόνων να βοηθήσει στη μετέπειτα πορεία του Δήμου. Θα ήθελα να ευχηθώ στον καινούριο Δήμαρχο, στο φίλο, γιατί γνωριζόμαστε από πάρα πολύ παλιά, από μικρά παιδιά από 12 χρονών, καλή επιτυχία στο έργο του. Στους δημοτικούς συμβούλους όλων των παρατάξεων, στους εκπροσώπους των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων, επίσης υγεία, δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο τους. Στους δημότες της Κόνιτσας θα ήθελα να τους πω πως πρέπει να έχουν υπομονή και δύναμη, γιατί έχουν να δουν πολλά τα μάτια τους ακόμα. Βέβαια, στο δικό τους το χέρι είναι να παλέψουν, να αγωνιστούν. Εμείς θα είμαστε στο πλευρό τους για να αποτρέψουν οτιδήποτε αρνητικό είναι στη ζωή τους, να διεκδικήσουν από την κεντρική κυβέρνηση βασικά τη ζωή που τους ανήκει. Ενώ αμέσως μετά τη σκητάλη ανέλαβε ο νέος δήμαρχος Νίκος Έξαρχος. Και να παλέψουμε από κοινού δημοτική αρχή, και λέγοντας δημοτική αρχή είναι όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και οι τοπικοί εκπρόσωποι, δημοτικές υπηρεσίες, εκκλησία, συλλογικές οργανώσεις και πολίτες, για ένα καλύτερο αύριο, διεκδικώντας από την πολιτεία αυτά που μας ανήκουν ως παραμεθόρια περιοχή. Με ετοιμότητα, αξιοκρατία, θέληση, διαφάνεια, δικαιοσύνη, κοινωνική ευαισθησία, χωρίς σκοπιμότητες και οποιαδήποτε ιδιοτέλεια, καλούμαστε να υπηρετήσουμε ο καθένας στη θέση μας την τοπική αυτοδιοίκηση και να εργαστούμε σκληρά, παρά τις αντίξωες συνθήκες, παρά τη βαθιά οικονομική και κοινωνική και πολιτική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας, για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των πολιτών του ακριτικού μας Δήμου, στοχεύοντας πάντα στην ανάπτυξη. Μέλημά μας είναι η τετραετία που μόλις τώρα ξεκινάμε να αποτελέσει ορόσημο για την πρόοδο και την ανάπτυξη του τόπου μας. Ο Δήμος Κόνιτσας να γίνει πιο λειτουργικός, πιο ανταγωνιστικός,
περισσότερος φιλόξενος για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του, κυρίως για τους νέους ανθρώπους που είναι το μέλλον του τόπου. Δεσμευόμαστε για μια ακόμη φορά ότι παραμερίζοντας οποιαδήποτε αντίθεση με συντονισμένες κινήσεις και επιδιώκοντας κάθε γόνιμη συνεργασία, θα αντιμετωπίσουμε κατάματα τα προβλήματα, θα εγκαταλείψουμε κακές, δοκιμασμένες πρακτικές της αυτοδιοίκησης και θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ανταποκριθούμε στις υψηλές προσδοκίες και θεμητές απαιτήσεις σας προς όφελος της Κόνιτσας και των χωριών και γενικότερα όλης της επαρχίας. Κλείνοντας, θα ήθελα να εκφράσω προσωπικά τις ευχαριστίες μου προς όλους τους συναδέλφους και τους πολίτες που με τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους και μου ανέθεσαν το αξίωμα του Δημάρχου για τα επόμενα 4 έτη. Ακολούθησε ο όρκος του Δημάρχου, των Δημοτικών Συμβούλων, Προέδρων και Μελών των Κοινοτήτων του Δήμου Κόνιτσας. Ενώ αμέσως μετά υπογράφηκε το πρακτικό της ορκομοσίας. Ορκίζομαι εις το όνομα της Αγίας, εις το όνομα της Αγίας και ομοουσίου και αδιαιρέτου Τριάδος και εις το Ιερόν Ευαγγέλιον, να φυλά το πίστην εις την πατρίδα, υπακοήν εις το Σύνταγμα, και τους νόμους του κράτους, και να εκπληρώ τιμίως, και ευσυνειδήτως, τα κατοίκοντά μου. Δηλώσεις έκανε ο νέος δήμαρχος αναφερόμενος σε όλα όσα θέλει να πετύχει για την Κόνιτσα. Θεωρώ ότι όταν είναι εύκολα τα πράγματα, πολλές φορές αναδεικνύονται και αυτοί που δεν πρέπει. Πρέπει τα πράγματα να είναι δύσκολα για να βρούμε και εμείς ως αιρετοί αλλά και οι πολίτες στο σωστό δρόμο. Είναι σίγουρο ότι θα αγωνιστούμε όλοι μαζί, όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και μαζί με τους τοπικούς εκπροσώπους, να αλλάξει πράγματι μοίρα ο τόπος μας, γιατί οι δυσκολίες είναι μεγάλες, η πληθυσμιακή συρρήκνωση έχει λάβει ανεξέλεκτες διαστάσεις, εκεί πράγματι είναι το μεγάλο πρόβλημα του Δήμου μας. Από τη μεριά τη δική μου θα προσπαθήσω να διοικήσω μαζί με όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και κυρίως εγώ, με διαφάνεια, με αξιοκρατία και ισότητα, αναδιοργανώνοντας τις υπηρεσίες του Δήμου. Είναι ένα σοβαρό θέμα γιατί έχουμε μεγάλες ελλείψεις σε κάποιες υπηρεσίες για να μπορέσουμε επιτέλους να βάλουμε τον Δήμο μας σε αναπτυξιακή προοπτική. Αλλά πάνω απ' όλα πιστεύω ότι πρέπει να κυβερνούμε με εντιμότητα, χωρίς να κοροϊδεύουμε τους πολίτες και χωρίς να σκεπτόμαστε ψηφοθερικά τι θα γίνει μετά από 4 χρόνια. Προσωπικώς δεν με ενδιαφέρει τι θα γίνει μετά από 4 χρόνια. Θέλω να πορευτώ με εντιμότητα και με αξιοσύνη και εκεί που πρέπει, κατά την λαϊκή ρίση, θα σπάσουμε και αυγά. Είχατε πάντως την ευκαιρία πριν καν ορκιστείτε και πριν αναλάβετε να έχετε και την πρώτη κυβερνητική επίσκεψη στην περιοχή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Τα ζητήματα της ασφάλειας και για την περιοχή της Κόνιτσας είναι μίζωνα. Συζητήθηκαν, τέθηκαν επιτάπητος τέτοιου είδους ζητήματα, ναι, στην επαφή με τον κύριο Στεφανή? Βεβαίως τέθηκαν και από εμένα και από τον κύριο Παπασπύρου. Ήταν μια πολύ καλή σύσκεψη, αλλά δεν πρέπει να μένουν οι πολιτικές ηγεσίες στα λόγια. Πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε ότι οι παραμεθόριες περιοχές όπως της Κόνιτσας θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με άλλο μάτι από την κεντρική εξουσία. Φανταστείτε λοιπόν μετά από 15, 20, 30 χρόνια μια Κόνιτσα με 500-600 άτομα, δηλαδή ένα μεγάλο χωριό. Οι εξελίξεις θα είναι δραματικές. Θα προσπαθήσω και εγώ και το Δημοτικό Συμβούλιο γενικότερα να αγωνιστούμε και πιέζοντας τη σημερινή κυβέρνηση να λύσει χρονίζοντα προβλήματα της περιοχής και επιτέλους στον τόπο μας οι ιδιωτικές επενδύσεις, γιατί πραγματικά το μεγάλο πρόβλημα της περιοχής μας είναι ότι δεν υπάρχουν μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις. Πιστεύω ακράδαντα ότι είναι ευκαιρία οι ιδιώτες επενδυτές να στρέψουν το βλέμμα τους και προς την περιοχή τη δική μας. Να μην γίνουμε μόνο τουριστική περιοχή και τουριστική περιοχή, αλλά θα πρέπει να έχουμε όλο των μορφών την ανάπτυξη, δηλαδή έχουμε ανάγκη από θέσεις εργασίας σταθερές στον ιδιωτικό τομέα, ώστε τα παιδιά που θα μείνουν εδώ να παντρευτούν και να γεννήσουν για να έχει μέλλον η περιοχή μας. Ο Μάκης Χατζηεφρεμίδης, χρόνια Δήμαρχος Κόνιτσας, αναλαμβάνει αυτή τη φορά
το ρόλο του Προέδρου και αναφέρθηκε σε αυτό το ρόλο και σε όλα όσα θέλει να κάνει. Προσωπικά ως Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου της Κόνιτσας θέλω να συγχαρώ όλους για την εκλογή τους και τον Δήμαρχο και τους Δημοτικούς Συμβούλους αλλά και τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων και να ευχηθώ σε όλους καλή επιτυχία στο έργο τους. Η Κόνιτσα και η περιοχή συνολικότερα δυστυχώς οδεύει προς τα κάτω. Η νέα Δημοτική Αρχή με το νέο Δημοτικό Συμβούλιο και τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων και τα Τοπικά Συμβούλια είμαι σίγουρος ότι θα προσπαθήσουν συνεργαζόμενοι να πετύχουν την αναστροφή αυτής της πορείας. Υπάρχουν δυνατότητες και μάλιστα τεράστιες. Πιστεύω και ελπίζω ότι θα έχουμε μια διαφορετική πορεία στην περιοχή μας έτσι που να αναδειχθεί και αυτή ως μια περιοχή η οποία μπορεί και πρέπει να επιβιώσει και να δει το μέλλον με αισιοδοξία. Κρατάω μια αρχή πάντα και δεν είναι μόνο για την Κόνιτσα, για όλη τη χώρα. Ότι ο κάθε τόπος οφείλει να αναδεικνύει τις ιδιαιτερότητές του για να μπορέσει να κινήσει το ενδιαφέρον των συμπολιτών αλλά και άλλων επισκεπτών της περιοχής. Αν δεν έχεις κάτι το σημαντικό να αναδείξεις και δεν το αναδείξεις, γιατί σημαντικά κάθε περιοχή έχει, αν δεν αναδείξεις αυτό το σημαντικό, τότε μένεις πίσω. Και πολύ φοβούμαι ότι η περιοχή μας έμεινε πίσω από τέτοιες πρακτικές. Όμως με τη βοήθεια όλων αλλά και τη συνεργασία όλων υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες ανάδειξης τέτοιων ζητημάτων με διάφορες πρωτοβουλίες αβεβαίως και με τη βοήθεια και της περιφέρειας και της κυβέρνησης. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα δούμε μια διαφορετική πορεία στην περιοχή και θα βοηθήσουμε όλοι προς αυτήν την κατεύθυνση.